Όπως σας είχαμε υποσχεθεί και προαναγγείλει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά τον ιατροδικαστή Κρήτης, τον κύριο Αντώνιο Παπαδομανολάκη. Κύριε Παπαδομανολάκη, να σας καλησπερίσουμε και να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ξάδερφε. Καλησπέρα, ξάδερφε, και σε σένα και σε όσους είναι εκεί και στους ακροατές σας, στους συμπολίτες μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά που είσαστε μαζί μας και από τη θέση που είσαστε θα μπορέσετε να απαντήσετε σε απορίες τόσο δικές μας όσο και των ακροατέων και με κάποιον τρόπο, θα πω εγώ, να φωτίσετε και κάποιες πτυχές που ίσως το μυαλό μας είναι λίγο πιο θολές. Κύριε Παπαδομανολάκη. Έστω σε, λοιπόν, κοιτάξτε, σε γενικά πλαίσια, έστω, Αντώνη. Σε γενικά, επιτρέπει, γιατί να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν έχω ούτε μία εμπλοκή σε σχέση με την υπόθεση. Ναι. Δηλαδή δεν με έχει ενοχλήσει κάποιος εισαγγελέας, κάποιος αστυνομικός, έτσι. Κάποιος που έχει ένομο συμφέρον τελικά. Οπότε δεν έχω καμία γνώση πάνω στο κομμάτι της δικογραφίας, όπως λέμε, και μάλιστα ούτε καν προφορική από συναντέλφους ή ιατροδικαστές. Φαντάζομαι ότι σε δεύτερο χρόνο, όταν τελειώσει η υπόθεση, θα έχουμε μια ενημέρωση επιστημονικής φύσης. Ωραία. Θέλω να πω ότι ό,τι σας πω θα το προσεγγίσω έτσι με γενικές γραμμές. Εμείς να σας πούμε την αλήθεια, αυτό ακριβώς θέλουμε, γιατί δεν πρόκειται φυσικά ούτε να μπούμε στα ενδότερα της δικογραφίας, ούτε και εμείς τη γνωρίζουμε. Και είναι απολύτως βέβαιο ότι εσείς δεν έχετε και καμία σχέση ούτε με την νεκροψία, ούτε μέχρι με κάτι στιγμής, άλλο. Τουλάχιστον. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε να θέσω, σχετικά με αυτήν την περιβόητη κεταμίνη, με αυτή την ουσία που μπήκε πολύ έτσι βία στη ζωή μας από χθες. Θα θέλατε να μας πείτε τι είναι ακριβώς και πώς μπορεί αυτή να επιφέρει, όπως φάνηκε τελικά, το θάνατο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, και εμείς μην νομίσετε, και εμείς τελευταία, έτσι, και σε εμάς τελευταία μπήκε στη ζωή μας. Δεν είναι από τα φάρμακα τα οποία συνήθως ανοιχνεύουμε στα περιστατικά μας. Ό,τι έχετε ακούσει μέχρι στιγμής και κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχύει, έτσι, είναι μια ουσία η οποία, η αλήθεια, είναι τα τελευταία 10 με 20 χρόνια δεν πολύ χρησιμοποιείται για λόγους αναισθησίας. Την ουσία είναι ένα εισαγωγικό αναισθησίας. Υπάρχουν και πιο καινούργια φάρμακα, στο πούμε έτσι, που βοηθάνε στην εισαγωγή της αναισθησίας. Γι' αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως τα τελευταία χρόνια στην κτηνιατρική. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, τώρα, ότι υπάρχει στα νοσοκομεία, υπάρχει πλην, όμως δεν χρησιμοποιείται, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και από πολλούς συναντέλφους χειρουργούς και αναισθησιολόγους. Δεν χρησιμοποιείται, δηλαδή, σε ανθρώπους σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένα βραχύβιο αναισθητικό, το οποίο κυρίως είναι για μικρές επεμβάσεις, δηλαδή που κρατάνε λίγα λεπτά και που προσφέρει μια ισχυρή αναλγητική δράση, δηλαδή διώχνει τον πόνο. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι σε βάζει και σε μια, αυτό που λέμε, σαν μέθη. Αυτό θα δεν χάνεις στις τόσο πολύ. Έτσι, κάπως ναρκώνεσαι, όμως έχεις αντίληψη του χώρου. Έτσι. Γι' αυτό έχει ενοχοποιηθεί κατά καιρούς και γενικά τις περασμένες δεκαετίες και ως και χάπι βιασμού, έτσι. Με προσμίξεις άλλων ουσιών, όπως είναι τα βαρβιτουρικά, χρησιμοποιούσαν και αυτό σαν κοκτέιλ για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αυτό που σας λέω, ότι δεν χάνεις τις αισθήσεις σου, αλλά δεν είσαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι, δεν έχεις την ικανότητα να καταλάβεις το χώρο και το χρόνο, χάνεις το χώρο χρόνο, ας το πούμε. Ναι. Γιατρέ μου, εσείς όσα χρόνια ασκείτε το λειτουργήμά σας, έτυχε ποτέ να ξανασυναντήσετε αυτή την ουσία? Όχι, δεν έχει τύχει. Όχι. Δεν έχει τύχει. Σε καμιά, άλλες, δηλαδή, ουσίες, ανθρωποκτονία, ναι, ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, δεν έχει... Όχι, δεν υπάρχει ασάσα στοιχείων, ναι. Ναι. Όμως να σας πω και κάτι που υπάρχει σε γερμανικό βιβλίο, γιατί είχα την τύχη να εκπαιδευτώ και στη Γερμανία. Θα σας φανεί παράξενο, όμως ισχύει αυτό παγκοσμίως. Γράφει ένας Γερμανός συγγραφέας ιατροδικαστής στην εισαγωγή ότι αν κάποια στιγμή ήταν δυνατόν στα γερμανικά νεκροταφεία να βγάλουν το χέρι τους οι νεκροί και να πούν «Είμαι και εγώ που με σκοτώσανε», θα έμοιαζε, λέω, όλη η Γερμανία τα νεκροταφεία της με μια απέραντη έκταση σπαραγγιών. Δηλαδή, φαντάζεστε πόσα περιστατικά μπορεί να διαφύγουν παγκοσμίως. Όπω είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Πραγματικά. Ναι, είναι όμως μια αλήθεια. Ναι. Και εδώ να τονίσω επίσης, γιατί ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, πολλές φορές νομίζουν ότι τα ξέρουμε όλα οι ιατροδικαστές. Αυτό δεν ισχύει. Έτσι, μπορεί και κάλλιστα να μας διαφύγουν αρκετές περιπτώσεις.
Από όσο είστε σε θέση να γνωρίζετε εσείς, και ξαναλέω, χωρίς να έχετε εμπλακεί, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές ακόμα μια φορά. Αλλά από όσο είστε σε θέση να γνωρίζετε, θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει κινήσεις από τους συναδέλφους σας νωρίτερα, ώστε, δεν ξέρω, να σωθεί έστω η Τζορτζίνα? Κοιτάξτε, γι' αυτό λέμε κάθε φορά και στα μαθήματα που κάνουμε και στους φοιτητές ιατρικής και στους αστυνομικούς, ότι η ιατροδικαστική προσέγγιση δεν μπορεί να κάνει να δείξει από μόνη της τίποτα. Είναι πακέτο ευρημάτων. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και η προανακριτική αρχή και τόσο στο ιστορικό. Έτσι, βέβαια, στους θανάτους το ιστορικό δεν το έχουμε από τον πεθαμένο, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, και το ιστορικό που θα ακούσουμε και από τους συγγενείς, αν ρωτήσουμε, δεν πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα 100% υπόψη. Πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, ένα σωστό ιστορικό και από την αστυνομία και από τους συγγενείς, και βέβαια βήμα-βήμα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις. Δεν είναι πάντα εύκολα τα περιστατικά. Και αυτό που πιστεύει ο κόσμος, ότι ο ιατροδικαστής βρίσκει την αιτία θανάτου, αυτό είναι λανθασμένο. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς τους ιατροδικαστές και κυκλοφορεί σαν σκουλίκι μες στο μυαλό μας, είναι να βρούμε το είδος θανάτου. Δηλαδή είναι ατύχημα, είναι φυσικός θάνατος, είναι ανθρωποκτονία ή είναι αυτοκτονία με τα ευρήματά μας. Και μάλιστα όσες φορές έχουμε ευρήματα τέτοια που να μας δείχνουν παθολογικό θάνατο, εκεί ακόμα υπάρχει ένα καμπανάκι στο πίσω μέρος του μυαλού μας που λέμε ναι, δεν έχουμε ευρήματα αρκετά που να δικαιολογεί κάτι άλλο, όμως πάντα παίζει και το ενδεχόμενο της δηλητηρίασης. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι καθαρά ομαδική προσέγγιση. Είναι, πώς το λέμε, είναι teamwork. Μια αλληλουχία πραγμάτων, έτσι, ερευνών από διάφορους. Σε καμία περίπτωση ο ιατροδικαστής δεν πρέπει μόνος του να οδηγηθεί σε ένα συμπέρασμα. Ειδικά μάλιστα όταν είναι τα περιστατικά περίεργα, έτσι. Από αστυνομία, από συναδέλφους, από δικηγόρους, από άλλους επιστήμονες, πρέπει να υπάρχει μια ομάδα. Να το χειρίζετε την υπόθεση, να την χειρίζετε μία ομάδα. Γιατρέ, με αυτή η ουσία η κεταμίνη που μας είπατε τώρα μόλις, μπορεί να ανιχνευτεί στα δύο άλλα κοριτσάκια τα οποία τώρα πέθαναν, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή ορολογία να πω, δολοφονήθηκαν, πέθαναν, δεν το ξέρουμε ακόμη. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να βρεθεί στα δύο άλλα κοριτσάκια, αν γίνει, γιατί την έχω ακούσει και την ερώτηση, την έχουν κάνει κι άλλοι, αλλά δεν πήρα σαφή απάντηση. Δεν δόθηκε σαφή απάντηση. Αν μπορεί να βρεθεί αυτή, αν εισαγγελικά παραγγελθεί να γίνει εκταφή, μπορεί να βρεθεί. Ή αν υπάρχει με άλλο τρόπο εκτός εκταφής, αν υπάρχει κάποιο αρχείο για αυτά τα κορίτσια. Αμφιβάλλω αν θα παραγγελθεί κάτι τέτοιο, διότι από όσο γνωρίζω και εγώ από τις πληροφορίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχουν ψάξει για αυτή την ουσία στο screening που κάνουν στις πρώτες δύο περιπτώσεις. Αν δεν έχουν ψάξει και παραγγελθεί κάτι τέτοιο, αμφιβάλλω αν θα έχουμε αποτέλεσμα. Συνήθως με τα θανάτια, κυρίως βαρέα μέταλλα, μπορούμε να, όπως είναι ο μόλυβδος ή το αρσενικό, έτσι, από τα οστά ή από μέρος της κάσας, όπως λέμε, που περιέχει το νεκροσώμα. Τώρα, βέβαια, αν υπάρχουν δείγματα ιστολογικά, έχει προχωρήσει η τεχνολογία, πιθανόν, δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν μπορώ να σας δώσω σαφή απάντηση, πιθανόν από τους ιστούς που ακόμα υπάρχουν στην φορμόλη μέσα, πιθανόν να μπορέσουν να γίνουν κάποιου είδους τοξικολογικές εξετάσεις. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αν χαθεί το πρώτο έβριμα, δηλαδή αν το πρώτο αίμα έχει εξαντληθεί, να σας το πω έτσι, στην πρώτη περίπτωση της Μαλένας, αν δεν κάνω λάθος. Αν έχει εξαντληθεί για τη διερεύνηση την τοξικολογική, θα είναι δύσκολο αν δεν έχει κρατηθεί υπόλοιπο δείγματος βιολογικού. Γενικά υπάρχει τρόπος για τα άλλα δύο κοριτσάκια τα οποία φύγαν πρώτα, υπάρχει τρόπος να βρείτε εσείς επιστήμονες αν είναι προϊόν εγκληματικής πράξης ή αν είναι από φυσικά ή παθολογικά αίτια? Κοιτάξτε, αν πρόκειται να γίνει εκταφή, τα ευρήματα θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, λίγα. Έτσι, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε σχέση με κακώσεις. Παράδειγμα, αν έχει σπασμένο κρανίο, αν έχει σπασμένο χέρι, τα οστά, αν έχουν απομείνει. Εντάξει, τώρα εμείς βασιζόμαστε και στις εκθέσεις ιατροδικαστικές των πρώτων δύο περιπτώσεων. Όμως δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, διότι πραγματικά δεν έχω καμία πληροφόρηση σε σχέση με τα περιστατικά αυτά. Η κεταμίνη, Αντώνη,
Ναι. Πού μπορεί να τη βρει κάποιος? Ναι, είναι, είναι εύκολο να τη βρει κάποιος απλός είναι... πολίτης που δεν είναι κτηνίατρος, που δεν είναι γιατρός, που δεν είναι νοσοκομιακός? Αυτό είναι σαν βαρβιτουρικό, είναι, έτσι. Γιατί είναι σαν, κάτι σαν βαρβιτουρικό, είπατε γιατρό, ότι είναι κάτι παραπλήσιο, έτσι. Όχι, όχι, όχι ακριβώς βαρβιτουρικό. Απλά μαζί με τα βαρβιτουρικά ενοχοποιούν το παλαιότερα για τα χάπια του βιασμού. Για τα ΚΑΟ, τις σταγόνες ΚΑΟ. Mm-hmm. Έτσι, που τις έβαζαν στο ποτήρι. Σωστά. Και είχαν άσπρο χρώμα αρχικά. Βέβαια μετά ο παρασκευαστής, επειδή γινόταν συχνά τέτοια περιστατικά, άλλαξε το χρώμα ώστε με το πέφτει στο υγρό να γίνεται μπλε και να γίνεται αντιληπτό από το θύμα. Mm-hmm. Παλιά ήταν τελείως άχρωμα. Ναι, άρα από πού θα μπορούσε κάποιος να το προμηθευτεί? Από το διαδίκτυο παράνομο, αν υπάρχει, mm-hmm. ή παράνομα φυσικά, όπως mm-hmm. τόσες ουσίες παράνομα μπορούμε έτσι να παραγγείλουμε, ή από κάποιο κτηνίατρο. Μάλιστα. Από κτηνίατρο, να και κάτι για τα που δεν ξέραμε. Ναι. Οποίοι... Τα τελευταία 10-20 χρόνια δεν χρησιμοποιείται τους ανθρώπους, τα ζώα όμως χρησιμοποιείται από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Οι οποίοι κτηνίατροι, Αντώνη, αν δώσουν σε έναν πολίτη την κεταμίνη, ή γενικά μάλλον η διαχείριση της κεταμίνης από τους κτηνίατρους, δεν ελέγχεται? Δηλαδή δεν παίρνουν μια ποσότητα 100 ml και πρέπει να δικαιολογήσουν που πήγαν τα 20, λέω εγώ παράδειγμα. Φαντάζομαι πως ναι. Mm. Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Γιατί κοίταξε τους ανθρώπους για να πας, καταρχήν δεν τον βρίσκεις στα φαρμακεία, αυτό είναι νοσοκομιακό φάρμακο. Έτσι. Mm. Και για να στο χορηγήσουν από το νοσοκομείο γίνεται με συνταγογράφηση ειδική. Έτσι, ανοίγεις στις ναρκωτικές ουσίες. Ναι. Η οποία δεν γράφεται βέβαια στο αρχείο του κάθε ασθενούς ότι χορηγήθηκε η κεταμίνη σε πόσο ποσότητα και για ποιο λόγο. Εκτός και αν το κλέψεις, εκτός και αν βρεις την πόρτα ή την ντουλάπα ανοιχτή και πας και το κλέψεις. Γιατρέ μου, και από μένα κάτι τελευταίο τουλάχιστον, επειδή ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, ο κ. Γρηγόρης Λέων, ισχυρίστηκε, το είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος, ότι υπάρχουν όλα τα στοιχεία που έχουν αποκλείσει τα παθολογικά και τα γενετικά αίτια για τους θανάτους των δύο άλλων κοριτσιών, και ότι πολύ σύντομα θα φανούν ξεκάθαρα οι αιτίες για τις οποίες χάθηκαν. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο έρχεται μέσα από την ιατροδικαστική έρευνα ή, όπως μας είπατε, σε σύγκριση, μάλλον σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες ειδικότητες? Σίγουρα σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες ειδικότητες, αλλά εντάξει, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω ότι θα είναι τόσο εύκολο. Μάλιστα. Να βρεθούν τα ειδικοί αιτίες θανάτου. Και γενικά, να σας πω και κάτι, εγώ τι πιστεύω. Ακόμα για μένα είναι πολύ δύσκολο σαν περιστατικό. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχουμε πολλά να ακούσουμε δηλαδή και να μάθουμε ακόμα. Έχουμε πολλά και δεν θέλω να βιαζόμαστε. Εγώ προσωπικά δεν βιάζομαι. Έτσι. Και αν μου δίνετε και μισό λεπτό να πω και κάτι. Επιπλέον, επειδή υπάρχει μια εμπειρία και σε άλλα περιστατικά και σε ζωντανά άτομα, αυτά κατά καιρούς σε δεχθεί εγκλήματα όπως ακούμε, δηλαδή mm-hmm. παιδοφιλία παράδειγμα, mm-hmm. και έχω εμπλακεί αρκετές φορές, λέω όχι σαν Έλληνας πολίτης σε αυτό που είδαμε προχθές στις τηλεοράσεις μας στο λιντζάρισμα. Στα λαϊκά δικαστήρια και σε αυτά. Ναι, στα λαϊκά δικαστήρια, γιατί, να σας πω γιατί, διότι θέλω όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προβαίνουν σε αυτές τις... σε αυτές τις ενέργειες, και επίσης εδώ να φέρω και ένα παράδειγμα, έχω τύχει σε περιστατικό που υπήρχε τέτοια ενέργεια από τους πολίτες και τελικά ο δράστης ήταν αθώος, δικό μου περιστατικό, σε περίπτωση βιασμού. Εντάξει, αποδείχθηκε ότι ήταν αθώος. Αλλά πέρα από αυτό, το τεκμήριο της αθωότητας πραγματικά πρέπει να το σεβόμαστε. Είναι μέχρι να αποδειχθεί ότι κάποιος είναι ένοχος, είναι αθώος. Και κυρίως, μισό λεπτό ακόμα θα σας απασχολήσω, να φέρουμε να μπαίνουμε στη θέση των αδερφών, των γονιών, των φίλων του θήτη, προσέξτε, του θήτη, όχι του θύματος, mm-hmm. και να έχουμε την ίδια αγωνία όταν μεγαλώνουμε παιδιά, αυτό το λέω πολλές φορές, όταν μεγαλώνουμε παιδιά, να έχουμε την ίδια αγωνία όπως έχουμε να μην γίνει θύμα το παιδί μας, παιδόφιλου κτλ. Κτλ. Να μην γίνει θήτης. Εντάξει, πρέπει επιτέλους λοιπόν ως κοινωνία, που όλοι φταίμε, ξέρετε, για αυτό που συνέβη. Και εσύ Κώστα και εγώ και όλοι μας. Γιατί είμαστε κοινωνικές μονάδες. Φταίμε όλοι κάθε φορά που γίνεται κάποιο έγκλημα. Έτσι πρέπει λοιπόν, γιατί φταίμε? Διότι δεν μιλάμε. Δεν μπορεί τώρα αυτή η περίπτωση της Ρούλας, της Πισπυρίγκου, έτσι. Δεν μπορεί να μην είχε δείξει κάποια σημάδια. Από μαθήτρια, από μικρό παιδί. Έτσι φταίμε λοιπόν όλοι σαν κοινωνία που δεν εντοπίζουμε εγκαίρως και δεν μιλάμε και εγκαίρως. Και φυσικά και η πολιτεία κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τον θήτη και όχι μόνο με το θύμα, διότι ήμουν σε κάποια ομιλία πέρυσι με ψυχολόγους και ψυχιάτρους που είχαμε πιάσει το θέμα της παιδοφιλίας. Και
εκπλαγήκαμε όλοι, εγώ προσωπικά όχι, γιατί τα γνώριζα, ότι ένα ποσοστό 70% περίπου των θυμάτων, των θυτών, των παιδεραστών, υπήρξαν θύματα και αυτοί παιδεραστών. Το 70%? Βεβαίως. Έχει βρεθεί ότι περίπου οι 7 στους 10 παιδόφιλοι υπήρξαν και αυτοί θύματα παιδοφίλων. Άρα λοιπόν διαιωνίζεται το κακό. Και αυτό γιατί αρκούμαστε μόνο παιδιά στο λιντζάρισμα. Ναι. Να τιμωρήσουμε και να λιντζάρουμε. Το ποσοστό απίστευτο μου φάνηκε. Ναι, γιατρέ μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας είπατε και σας ευχαριστούμε για την πληροφορία. Ναι. Βέβαια, οπωσδήποτε θα συμφωνήσουμε άπαντες ότι το τεκμήριο της αθότητας θα πρέπει να το σεβαστούμε εφόσον είμαστε μια ευνομούμενη κοινωνία. Σε όλα. Μην ξεχνάτε τι λέει ο νόμος της δικαιοσύνης από παλιά. Ναι. Καλύτερα 10 ένοχοι έξω. Παρά ένας αθώος μέσα. Πολύ σωστό. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Δεν το είπαν έτσι τυχαία. Εντάξει, φαντάζεστε κάποιος να είναι αθώος και να είναι μέσα, ή πόσο μάλλον να τον λιτζάρουμε, να τον εκτελέσουμε, που πολλοί θέλουν τη θανατική ποινή. Αντώνη, δύο ερωτήσεις πριν σε αποδεσμεύσω γρήγορες. Διαβάζω πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια για τα τροχαία ατυχήματα στην Κρήτη και είμαι σίγουρος ότι έχουν περάσει πολλά περιστατικά από τα χέρια σου. Ιδίως νέων ανθρώπων, τι γίνεται με αυτό? Είναι σοκαριστικό. Κάθε εβδομάδα διαβάζω τουλάχιστον 3-5. Ναι. Καταρχήν, το δικό δίκτυο της Κρήτης είναι επαλαιωμένο. Έτσι. Χρειάζεται αυτό που λέμε ο ΒΟΑΚ, έχει μετονομαστεί σε ΒΟΑΣ. Δηλαδή ο ΒΟΑΣ που τρώει τα παιδιά. Έτσι. Και όχι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Πρέπει επιτέλους να γίνει ένα σοβαρός αυτοκινητόδρομος. Αλλά πάντα το πρώτο που φταίει είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και μάλιστα η χρήση είναι ο πνεύματος κατά την οδήγηση. Αυτό το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε αυτό. Υπάρχει μια νοοτροπία ότι θα πιούμε, θα μεθύσουμε, θα κάνουμε την παρέα μας και δεν θα, τύχει σε μένα. Δεν θα τύχει σε μένα, και από τη στιγμή που εντάξει, δεν έχεις και σωικούς δρόμους, δεν είναι δύσκολο να συμβεί το κακό. Τη δεύτερη ερώτηση θα την κάνω εγώ, γιατρέ μου. Καταρχήν, να σας δώσω τα συλληπιτήρια μου που έχετε αυτόν τον άνθρωπο ξάδελφο που τον έχω απέναντι. Λοιπόν, η δεύτερη είναι για ποιο λόγο? Είστε άτυχος. Τώρα που τον κάνουμε εκπομπή μαζί και τον έχω μάθει από την καλή και από την ανάποδη, σας δίνω τα συλληπιτήρια μου. Που το εξάδελφο είπα, δεν είπα. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση, μια που είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο, έτσι πολύ έτσι, γιατί κάνουμε και ένα γκάλωπ, το τι ομάδα υποστηρίζετε, αν θέλετε μαζί. Τώρα να σε δω. Τι ομάδα? Υποστήριζε. Έχω ανεβάσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τη φανέλα φοράω στα 10 μου χρόνια. Στα 10? Στη Γερμανία όταν ήμουν. Ναι. Τι, για πες είμαι τη φανέλα, 10 ετών. Ήταν. Το 76 πήρε πρωτάθλημα και φοράω τη φανέλα της ομάδας που πήρε πρωτάθλημα το 76. Ηρακλής. 1976. Όχι. Εγώ σε θυμάμαι Ηρακλειδέα. Όχι. Εδώ... Εγώ όταν ήμουν φοιτής πήγαινα και στην Τούμπα, πήγαινα και στο Χαριλάου, πήγαινα και στο Καφτατζόγλιο. Πήγαινα για να βλέπω όλες τις ομάδες. Το 76 ο Παναθηναϊκός πρέπει να την πήρε το πρωτάθλημα. Το 75 πήρε. Το 75 πήρε ο ΠΑΟΚ. Το 75? Ναι. Εάν πήρε το 75, τότε είμαι φορά τη φανέλα της ομάδας που πήρε το 75. Ειλικρινά δεν το ξέρα αυτό. Ειλικρινά δεν το ξέρα. Άρα τα συλληπιτήρια μου είχαν βάσει. Μα τι καλός άνθρωπος δεν ξέρει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι ομάδα είσαι, γιατρέ μου. Προσέξτε όμως, είμαι φιλαθλός, πήγαινα για να δω και το Χάτζη Παναγή. Ήμουν τυχερός στη δεκαετία του 80. Όντως. Γιατί πήγαινα μία στον Ηρακλή και μάλιστα έτυχε σε μάθη να φοράω διπλό κασκόλ. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή και φορούσα κασκόλ δεμένο μπλε και του ΠΑΟΚ. Και του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Και με ρωτούσαν τελικά εσύ τι είσαι. Λέω Ηρακλό ΠΑΟΚ. Γιατρέ μου, υπάρχει ένα μήνυμα που έχει έρθει από ακροατής εσάς. Θέλω να σας απευθύνω αυτό το ερώτημα. Αν μπορείτε, αν είστε σε θέση να το απαντήσετε. Κύριε Ιατροδικαστά, λέει λοιπόν ο ακροατής μας, στα Χανιά σε γυροκομείο είχατε 68 θανάτους πρόσφατα. Μέχρι να αντιληφθούν ότι κάτι πήγαινε στραβά. Η μητέρα, λέει, ήταν νοσηλεύτρια και αφήνει τρία αποσιοποιητικά. Θέλετε ή είστε σε θέση να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό? Άλλη μεγάλη υπόθεση. Η απάντησή μου είναι ότι δεν μπορώ να απαντήσω, διότι εμπλέκομαι σε αυτή την περίπτωση και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Εμπλέκομαι σύμφωνα με εισαγγελική εντολή. Ωραία. Εμπλέκομαι και επειδή δεν έχει τελειώσει, όταν τελειώσει... Πολύ ευχαριστώ. Όταν τελειώσει, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Και πότε θα σε ακούσουμε να τραγουδάς και να παίζεις λαούτο εδώ στην Λέσχη Κρητών Θεσσαλονίκης? Να σε απολαύσουμε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Πάνω σε έφτιαξα τώρα σήμερα, μάλιστα έκλεισα το πρώτο live μετά την καραντίνα, μετά το Φλεβάρι του 20, για 1 Μαΐου εδώ στο Ηράκλειο, σε ένα καινούριο ωραίο χώρο. Τέλεια.
Τέλεια. Θα μας ενημερώσεις όταν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα μας ενημερώσεις. Να δώσουμε και βεβαίως, προσκλήσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατρέ μου. Να είστε καλά και εσείς. Για πολλά στη Θεσσαλονίκη μου. Γεια σου. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδομανολάκης, ιατροδικαστής Κρήτης από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όπου τι περνάνε από τα χέρια τους, μόνο που το σκέφτομαι. Να μια δουλειά που δεν θα μπορούσα να την κάνω. Εσύ βέβαια έχεις κάνει τα πάντα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνεις και αυτό. Συγγνώμη, δηλαδή μια δουλειά, υπάρχουν άλλες που λέω όλες τις άλλες θα μπορούσες. Όχι, λέω να μια που δεν θα μπορούσα σίγουρα να κάνω. Αυτή δηλαδή είναι μια δουλειά, κατάλαβε τώρα να το κάνουμε λίγο έτσι. Μην το κάνουμε, μην το κάνουμε. Ζαχαρία, ας το αγάπη μου. Αυτοί ξέρουν τι τραβάνε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στα δικά μας, αλλά νομίζω ότι ό,τι μπορέσαμε έτσι να κάνουμε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποιες απορίες ενδεχομένως. Και δικές μας και δικές σας. Ο κ. Παπαδομανολάκης έδωσε τα φώτα του. Θα περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Εγώ ας επαναλάβω, εκπροσωπώντας την εκπομπή μας, ότι το τεκμήριο της αθότητας και από εχθές που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα, το τεκμήριο της αθωότητας δεν το καταπατούμε. Κανένας από εμάς τους τρεις και δεν θα πρέπει να καταπατηθεί και από κανέναν γενικότερα. Ιδιαίτερα έτσι. Μέχρι να ομολογήσει, μέχρι να υπάρχει ομολογία, έτσι. Αν δεν υπάρχει ομολογία. Καλά, εντάξει, πολλές φορές μπορεί να μην ομολογήσω κάτι, αλλά καλά, για το δείξεις να είναι αδιάσυστες. Άλλο είναι άκουσα, αυτό. Θεωρώ έτσι, εντάξει. Θεωρώ, πιστεύω ότι όταν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αργά ή γρήγορα θα το ομολογήσει. Αν είναι αυτή, έτσι, μια που είπες για τεκμήριο αθότητας, πιστεύω θα το. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα, να φύγουμε από αυτή την υπόθεση. Ναι. 1η Απρίλη σήμερα είναι ο δεύτερος μήνας της Άνοιξης. Ω συνήθως κάποιος λέει ότι συνηθίζουμε να κάνουμε πλάκες κτλ. Ναι. Υπάρχει κάποια πλάκα που σας έχουν κάνει 1η Απριλιά και πραγματικά σας πιάσανε κότσο? Δηλαδή να το θυμάστε, ρε παιδί μου, ότι εμένα με κορόιδεψαν τότε, τελείωσε. Δεν ρωτάω για σήμερα, γενικά λέω. Όχι τόσο έντονη που να τη θυμάμαι, απλές πλακίτσες ρε παιδί μου, που συνήθως το έτρωγα. Ναι. Ναι. Με πιάναν ιδίως σε στιγμές που δεν μπορούσα να σκεφτώ, την ώρα της δουλειάς, την ώρα που οδηγούσα, μου λέγαν κάτι μου και το έτρωγα. Και εσύ, δηλαδή συναισθηματικά ήσουν αφορτισμένος και δεν μπορούσες να σκεφτείς εκείνη την ώρα. Ναι, 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 ναι. Αλλά αθώες πλάκες, αθώα ψεματάκια. Αθώες, ναι. Και την έχω συνδέσει λίγο αυτή τη μέρα εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό και δεν κάνω πλέον 1η Απριλιάτικα αστεία. Και δεν λέω 1η Απριλιάτικα ψέματα που γίνονται αστεία. Ναι. Γιατί σαν σήμερα έφυγε ο παππούς μου και το συνδύασα έτσι με ένα μικρό παιδί. Και ναι, με χάλασε. Πέρσι έκανα μια πλάκα στον Κούλαλη, εδώ στην ώρα της εκπομπής. Είχατε εκπομπή 1η Απριλιά. Ναι, είχαμε την ώρα που άλλαζε, που μπαίναμε. 12 το βράδυ μπαίναμε στην Πέμπτη Παρασκευή. Ναι, 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 ναι. Και του είπα ότι έκανε δηλώσεις ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, ναι, ότι αδικήθηκε ο Ηρακλής όταν έπεσε κατηγορία και ως πρόεδρος της ΕΠΟ, που ήταν ο Θοδωρής Ζαγοράκης, θα αποκαταστήσει αυτή την αδικία σύντομα και ίσως ο Ηρακλής. Και σε πίστεψε. Με πίστεψε, άρχισε να ψάχνει τα κινητά του, να στέλνει μηνύματα, να παίρνει τηλέφωνα. Και βέβαια μετά από το Google, αυτό που κάνουμε την πλακίτσα με τη φωνή που ακούγεται. Ναι. Το έβαλα Αντώνη Κούλαλη, σε κορυδέψαμε, καλό μήνα και τα λοιπά. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις, ήτανε σκληρό. Να σας πω λοιπόν, έχω μια πλάκα την οποία μου κάνανε οι αδερφές μου και δεν θα την ξεχάσω. Είμαστε στο σπίτι, ξέρω εγώ, και έχω μπει να κάνω μπάνιο. Ναι. Λοιπόν, και έχει πάει τώρα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, τι σκέφτηκαν τα μυαλά του στα υπέροχα. Τι σκέφτηκαν τα μυαλά των ακροατών, να πεις κανένα. Καλά σε λέει, ρε παιδιά, μας! Συγγνώμη, Άννα, προηγουμένως είπα εγώ κάτι και λέει, με πιάσατε και οι δύο, μην λες γιατί, αυτό τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε. Συγγνώμη, εσείς δεν κάνετε μπάνιο σπίτι. Συγγνώμη, κάνουμε κάθε 2 μήνες. Εγώ κάνω κάθε μέρα, sorry. Και τι πήγανε, κάνανε, κλείσανε το νερό και έχω μείνει τώρα με τις σαπουνάδες. Δηλαδή, ήταν μπλάκα, το... Κάπου το έχω δει εγώ. Και λέω τώρα, αχ, τι έγινε, φωνάζω Μόνικα, Χριστίνα εκεί. Και... Μόνικα. Λέει... Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Τι γίνεται, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο. Ναι. Φωνάζει η αδερφή μου, άσε, λέει, Άννα, μας κόψαν το νερό. Όχι, ρε παιδιά, αλλά δεν το πιστεύω. Και τι θα κάνω τώρα, θα μείνω με τις σαπουνάδες. Έβαλα τον μπουρνούζι, ξέρω εγώ, βγήκα έξω. Αυτά τις βλέπω αμέριμνες, ατάραχες, οι αδερφές μου. Λέω, ρε, εσείς πάρετε τουλάχιστον ένα τηλέφωνο να δούμε εκεί στις βλάβες τι γίνεται κτλ. Λέει, τι, δε, πού να ξέρουμε, τώρα σε 2 ώρες θα φτιαχτεί. Με έχουν αφήσει ένα έτσι κανένα τέταρτο.
Ναι, και μετά τι. Και τελικά, παιδιά, ξεσπάνησε κάτι γέλια. Αδιανόητο. Πώς δεν τις κυνήγησα. Τέλος πάντων, πήγα, ολοκλήρωσα τον ντουζάκι. Αλλά είναι μια πλάκα την οποία δεν θα την ξεχάσω. Ολοκλήρωσε τον ντουζάκι μετά, έτσι. Ναι. Ήθελες να μείνω με τσαπουνάδες. Όχι, Άννα. Λέω να την κάνουμε μια δεν αναπαράσταση τη πλάκα. Πάνε κάτι, Άννα. Οι σαπουνάδες δεν με χαλάνε. Αυτή όμως ήταν ωραία πλακίτσα. Ενδοοικογενειακή, μένα, αλλά ωραία. Αυτό έχω να θυμηθώ εγώ. Πάμε στο διάλειμμα. Μετά έχουμε να πούμε διαιτητές. Και επίσης και τις δικές σας πλακίτσες, άμα θέλετε. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ πλάκα. Όχι, δεν λέμε για τις δικές σου, μιλάμε για τις δικές σας των ακροατών. Αν θέλετε να τις μοιραστείτε, FM και NO, αυτό που θέλετε να μας πείτε στο 54222. Αν θέλει να μου κάνει η Ζέτα μια πλάκα, θα τη δεχτώ. Ναι, θα σου δώσει δώρα ένα εστραγκόν.